Όταν ήσουν όμως έγκυος, πάθατε μεγάλη ζημιά, έτσι. Ο Γιώργος αρρώστησε, έπαθε αυτό με την καρδιά. Εσύ τότε φοβήθηκες για το παιδί? Όχι, για τον Γιώργο φοβήθηκα. Το παιδί Γιώργο... είναι αυτό που μου έδωσε τη δύναμη για να αντεπεξέλθω σε όλο αυτό που συνέβη τις 20 εκείνες μέρες. Που τότε μου φάνηκε βουνό, μου φάνηκε τραγικό όλο αυτό. Στα καλά καθούμενα, στις διακοπές μας, στην ευτυχία μας, ας πούμε, τι έγινε. Καρδιακό, ναι. Γιατί οι ευαίσθητοι άνθρωποι δυστυχώς, επειδή τα άγχη που έχουν τα σωματοποιούν, έτσι κάπως έπαθε και ο Γιώργος. Πώς έγινε, εκεί που καθόσασταν στις διακοπές, από... ναι. Ξαφνικά μπροστά σου? Ναι, ήταν ένας πόνος περίεργος. Ξαφνικά αισθάνεται ένα πόνο και... Όχι, όχι, δεν έπαθε τίποτα. Κανονικά πήγαμε την άλλη μέρα μόνοι μας στο γιατρό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τόσο σημαντικό. Ναι. Ήταν όμως μια ενόχληση που επειδή ήμουν έγκυος δεν το άφησε να περάσει έτσι. Εννοείται. Και καλά, μπορεί κάτι να συμβαίνει. Ας γυρίσουμε τις διακοπές μας να πάμε. Αυτό έλεγε, μην γυρίσουμε. Να το κοιτάξω. Τι έλεγε, μην πάμε τώρα, τι σου είπε, ή φοβήθηκε. Σε άλλη φάση θα μου έλεγε, δεν γυρνάω με τίποτα να χαλάσουμε τις διακοπές μας. Αλλά επειδή ήμουν έγκυος. Ήθελε για την κόρη του να γυρίσει είναι πίσω, καινούριος, να είναι καινούριος, ναι. Μου έδωσε λοιπόν πολύ δύναμη αυτό το παιδάκι. Βγήκαμε νικητές από όλο αυτό. Και τώρα μετά από τόσους μήνες λέω, τι ευλογία ήταν αυτό που μας έτυχε και υποδεχτήκαμε την Ηλέκτρα τόσο υγιής, ναι. Είναμε και φανατικοί αντικαπνιστές και αυτό, όλα αυτό έβαλε και μυαλό. Κατάλαβες, έβαλε. Τελικά όλα γίνονται για κάποιο λόγο, βέβαια.